Έχουμε τον Μπρίτανη των εκλογών, όπως μου αρέσει να τον αποκαλώ, και έτσι είναι. Τον Αντρέα Δρυμιώτη πάλι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Δρυμιώτη. Σας ξάφνιασε κάτι από το αποτέλεσμα ή το περιμένατε? Φαβορή ήταν ο Κασελάκης, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Κοιτάξτε, ήταν μεγάλη διαφορά. Δεύτερον, η Αξιόγλου, αν θέλετε, την έπαθε όπως ο Λαγός και η Χελώνα, δηλαδή δεν αντελήφθηκε τους κινδύνους και ξεκίνησε πολύ αργά την καμπάνια της και την πάτησε, λοιπόν. Και από την άλλη μεριά, η εκλογή του Κασελάκη, άκουσα και την ανακοίνωση του Προέδρου της Φορευτικής Επιτροπής, πώς τον λένε, τον κύριο Δρόσο. Καθηγητής ο κύριος Δρόσος. Ναι, μίλησε σαν να κερδίσαν τις εκλογές. Προσπάθησε ο καθηγητής λίγο το φρόνημα των Σιριζέων να το ανεβάσει μετά από τόσες ήττες. Ναι, να σας πω κάτι. Εσωτερικές εκλογές, το να ψηφίσουν 150-130 χιλιάδες μπροστά στα εκατομμύρια που ψηφίζουν στις άλλες, δεν μου φαίνεται και κανένα μεγάλο επίτευγμα εμένα. Και από αύριο αρχίζουν τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έκανα μια πρόβλεψη και δεν διστάζω να την επαναλάβω. Ναι. Κοιτάξτε να είτε. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τεράστια. Δηλαδή εγώ αμφιβάλλω αν θα διατηρηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ όπως τον ξέρουμε. Αυτό μου το είπατε και την περασμένη Κυριακή. Πιστεύετε ότι η διάσπαση είναι πολύ πιθανή? Κοιτάξτε να δείτε. Ο Κασελάκης δεν ταιριάζει με το παραδοσιακό ΣΥΡΙΖΑ που ξέρουμε. Δεν ξέρω πώς να σας το πω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μπορεί να αντιπροσωπεύει κάτι καινούριο, κάτι τέτοιο. Είναι, όπως το έχω πει, είναι μεταγραφή αεροδρομίου, σαν τον Τέταρη που ήρθε για να σώσει τον Ολυμπιακό, τα τέτοια. Είδαμε μπάλα όμως. Δεν είναι. Είδαμε μπάλα όμως. Είδαμε καλή ποιότητα ποδόσφαιρο με τον Τέταρη. Ναι, αλλά ήρθε και ο Πολέτη, μην ξεχνάτε, ο οποίος ήταν κουτσός και τυφλός και δεν έβλεπε τα γκολ και νομίζαμε ότι είχε αντίληψη. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχετε ωραία παρέα εκεί πέρα. Βλέπω και γνωστούς μου και φίλους μου. Νομίζω ότι τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ αρχίζουν αύριο. Δεν θα μπορεί, θα δυσκολευτεί πολύ λοιπόν να προσαρμοστεί, εάν προσαρμοστεί ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ στον καινούργιο αρχηγό. Από εκεί ξεκινάμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Ακούστε, ας πούμε. Ο Κασελάκης έπαιξε πάρα πολύ καλά το ρόλο του σαν υποψήφιος. Απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε συνέντευξη σε σοβαρό κανάλι, γιατί θα αποδείκνυε την πολιτική γύμνια του. Από αύριο πρέπει να πάρει θέσεις και να εμφανιστεί και δεν θα μπορεί να κρυφτεί πλέον. Και από εκεί και μπρος, μπορεί να μας αποφύγει για πολύ καιρό πάντως. Γιατί θα πει, δεν δίνω συνέντευξη ακόμη. Και δεν να συνεχίσει γίνεται, την δεν γίνεται. Είναι αρχηγός κόμματος πλέον. Να σου το πω με απλά λόγια. Και επιτρέψε μου αυτόν τον χαρακτηρισμό. Ο Τενεκές που είναι γεμάτος λάδι δεν κάνει μεγάλη φασαρία. Ο άδειος Τενεκές είναι που κάνει μεγάλη φασαρία. Λοιπόν, έτσι έχω είστε πάει λίγο σκληρός. Πάντως, κύριε Δρυμιώτη, έχει και εξαιρετικές σπουδές, που είναι σπάνιο για το πολιτικό σύστημα. Έχει εξαιρετικό background, επαγγελματικό, έχει δουλέψει. Ψηφίστηκε και από το 60% του κόμματος. Μην τον υποτιμούμε τον κύριο Κασελάκη. Αν ήταν υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, θα το δεχόμουν. Κοιτάξτε, κύριε Δρυμιώτη, όμως, οι 150.000 άνθρωποι, κάτι ήταν. Έχει βγάλει λεφτά. Αυτό που λέει, κυρία, αυτό που λέει. Πώς ταιριάζουν αυτά με την ισότητα? Μήπως η ψηφοφόρηση. Μισό λεπτό να δίνω εγώ το λόγο. Κύριε Δρυμιώτη, έχει Μαρία Καρακλείου με ένα ερώτημα. Ναι. Οι 150.000 πολίτες που πήγαν σε αυτή τη διαδικασία κάτι είδανε, κάτι αναζωογονητικό για το κόμμα τους. Ενδέχεται λοιπόν αύριο να μην έχει προβλήματα ο ΣΥΡΙΖΑ, να ξεκινήσει μια καινούργια μέρα, μια καινούργια σελίδα. Ίσως πρέπει στην ανάλυση μας να βάλουμε κάτι. Να δούμε πριν κρίνουμε. Γιατί αυτό ήταν η τοξικότητα της πολιτικής τα τελευταία 50 χρόνια στη χώρα.
Δεν θέλαμε. Ό,τι ενοχλούσε την καθεστική ατάξη το απαξιώναμε, χωρίς πρώτα να δούμε αν είχε να μας πει κάποια πολιτική πρόταση. Ας περιμένουμε. Τέλειωσε η υποψιότητα, τώρα είναι πρόεδρος. Μαρία μου, κάνεις ένα μεγάλο λάθος. Αυτοί που είδαν τον Κασελάκη σαν μεσσία είναι οι ταλαιπωρημένοι, οι απογοητευμένοι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν φάει επανειλημμένα κατραπακές ήττες. Ενδέχεται να είναι το δυναμικό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που είδε κάποιον που μπορεί να τους εκφράσει. Γιατί να πάμε στην αρνητική χρειά ότι είναι οι ταλαιπωρημένοι και που έχουν φάει τις κατραπακές. Μπορεί να είναι αυτοί που δεν κατάφεραν να εκφραστούν στο περισσότερο κόμμα και να είναι δυναμικά κομμάτια της κοινωνίας. Εγώ δέχομαι αυτό, αλλά είναι ψηφοφόρο. Προσέξτε, δεν βλέπουμε. Μα για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε. Και όταν μας λέτε ότι θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα προβλήματα, εγώ θέλω να πω τη θετική πλευρά και να πω ότι την επόμενη μέρα θα έχει μια νέα σελίδα. Θα τα έχει από τα στελέχη. Δεν καταλαβαίνετε τη διαφορά. Από τα στελέχη θα τα έχει. Δεν θα τα έχει από τους ψηφοφόρους. Ψηφοφόροι εκφράστηκαν. Από τα στελέχη θα τα έχει. Κοιτάξτε να δείτε. Πόσοι θα μείνουν με αυτό το να. Ήδη πάρα πολλοί έχουν εκφραστεί για τη διάσπαση. Μέχρι πάρα να φύγουν πρέπει να το δούμε αυτό. Κύριε Δρυμιώτη, ο Δημήτρης Σεβαστάκης, ο καθηγητής και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θέλει να σας απευθύνει ένα ερώτημα. Δεν είναι ακριβώς ερώτημα, αλλά εγώ πιστεύω ότι όλες οι προσαρμογές θα γίνουν με βάση τις μετρήσεις. Τι θα δείξουν με τον Κασελάκη αρχηγό οι μετρήσεις. Εάν πραγματικά υπάρξει ανάκαμψη, και σε πρώτη φάση σίγουρα θα υπάρξει ανάκαμψη, νομίζω ότι το εσωτερικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ θα μετατεθεί. Είναι προφανές ότι έχει ιδεολογικές αντιφάσεις, αλλά νομίζω ότι μπορεί να μην γίνει δραματικό εφόσον διεγερθεί μια ευρεία ελπίδα. Αν ξαφνικά πάει στο 20% από το 17%. Αν λοιπόν φανεί η μεταστροφή, που σημαίνει ότι παντρεύεται την ελπίδα, παντρεύεται τη δυναμική, ανεξαρτήτως του αν ξεκινάει από χαμηλά, νομίζω ότι αυτό θα λύσει και τα προβλήματα πειθαρχιών που προφανώς εννοείται ότι θα υπάρξουν αμέσως μετά. Κύριε Δρυμιώτη, νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρή άποψη αυτή. Αν πολύ η ελπίδα ενισχυθεί. Είναι πολύ σωστή η άποψη του κύριου Σεβαστάκη. Αυτό προσπαθούσα να πω. Ότι μέχρι τώρα δεν ξέρουμε το γκέλ που κάνει ο Κασελάκης στους ευρύτερους ψηφοφόρους. Ξέρουμε το γκέλ που κάνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε το. Αυτό προσπαθούσα να πω και στην κυρία στη Μαρία προηγουμένως. Αυτό που λέει ο κύριος Σεβαστάκης είναι πολύ σωστό. Πρέπει να δούμε πώς οι ψηφοφόροι, οι γενικότεροι ψηφοφόροι, πώς τον βλέπουν. Εάν τον βλέπουν σαν δυνητικό παίχτη ή αν δεν τον βλέπουν. Αυτό όμως σε δεύτερο χρόνο. Μέχρι σήμερα ήταν υποψήφιος αρχηγός. Αυτή την ιστορία. Αυτό πάει σε δεύτερο χρόνο. Μέχρι σήμερα ήταν υποψήφιος αρχηγός. Και από ό,τι έδειξε έκανε μια πετυχημένη καμπάνια γιατί κατάφερε να πάρει μεγαλύτερο ποσοστό. Ας περιμένουμε λοιπόν. Έκανε μια πολύ επιτυχημένη καμπάνια επικοινωνιακά. Προσέξτε να δείτε, πολιτικά δεν μας έχει δώσει κανένα στίγμα. Απολύτως κανένα στίγμα. Λοιπόν. Να σας πω όμως κάτι τώρα. Λέμε ότι το 57% των ανθρώπων που ψήφισαν, ψήφισαν με όρους επικοινωνίας και δεν έχουν βάλει το πολιτικό Έχει βάση αυτό, ρε Μαρία. Ναι. Έχει βάση. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι και το 57% δεν διέκρινε μια πολιτική πλατφόρμα. Να σας πω κάτι, επιτρέψτε μου. Ξέρετε για μένα ποιο ήταν το μήνυμα των εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ? Το 7% που πήρε ο Τσακαλώτος και το 7% που πήρε ο Παπάς. Αυτό τι δείχνει? Ότι η παλαιά φρουρά του ΣΥΡΙΖΑ δεν τραβάει. Δεν τους θέλουν οι ίδιοι οι ψηφοφόροι τους. Αυτό ήταν το μεγάλο μήνυμα που έχει βγει από αυτές τις εκλογές. 7% είναι πραγματικά ασύλληπτο για ένα άνθρωπο σαν τον Τσακαλώτο, ο οποίος ήταν επικεφαλής της Οπρέλας, και για τον Παπά, ο οποίος ήταν ο ανταυτού. Και πρώην υπουργή. Και πρώην υπουργή. Είναι ευτελιστικό το 7%. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δρυμιώτη, για τις παρεμβάσεις και την περασμένη Κυριακή και απόψε.